έξυπνο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Δεν είναι, είναι ένα όμορφο Σάββατο, είμαστε εδώ πέρα στο γήπεδο Καρδιάς 10. Θα δούμε μια ματσάρα, ματσάρα ανάμεσα στις τυπικά στο γήπεδο τους Καμτζίδα Λίζαρτς, οι οποίοι έχουν και, είναι, όχι είναι 9, είναι καλά σήμερα, και τους Τζάκαρτς που είναι λίγο περισσότεροι. Ξεκινάει το ματς, Φιλιππίδης στην πρώτη, θα με την μπάλα, Κουρδάκης, Αποστολίδης για 3, αστοχή, μπαλά έξω. Καμψίδα τώρα πέρα για την μπάλα. Στο λεπτάκι, την μπάλα είναι εκ των δικού μας, Φιλιππίδης. Κερδίζει, όχι πόδι, δεν κερδίζει κάτι. Μιναξίδης κοντά στο πώς του αρέσει να πέσει πώς να γίνει ο περιφερειακός. Κάμψε εδώ με την μπάλα, λίγος. Ωραία προσπάθεια. Αποστόλιδης θα μείνει το rebound, Κουρδάκης θα κάνει την μπάλα, γρήγορα όπως θα την μπάλα στο Μιναξίδη. Μιναξίδης τον Αποστολίδη, Αποστολίδης. Όμορφο καλάθι, πήρε την επαφή. 0-2. Κεράκι στο κατέβασμα. Από το λίγο παρεμβαίνει, μπαλά παραμένει στο λίγο και το καρακίτσο. Παραμπαίνει μέσα, θα παίξει το πόστο, όχι θα τη δώσει το τρίποντο. Στο Μαβέκα θα ασπαθήσει στο λίγο στο μικρικά. Έχει το γήπεδο, μπάλα στο Μινασίδη. Κουρδάκης μόνος του, δεν τον αφήνει με τον Μιχάλη. Το γνωστό καλάκι που θα με το rebound. Και Κουκουλή στο κατέβασμα της μπάλας τώρα. Λίγος. Κουκουλής. Λίγος. Το γεράκι σου αλλάζουν. Γεράκης για τρεις από μακριά. Κουρδάκης. Γούμας. Στον Αποστολίδη. Παίρνει με βαφή, πάει στο drive, του αρέσει πολύ αυτό το drive. Το αυτή προσπάθεια είναι με τις αγαπημένες του. Λίγκος. Άστοχος. Αποσία του Λιτυρίδου, Λίγκος πρέπει να πάρει πολλές προσπάθειες, το αν που ήδη κάνει. Ενασίδης. Αποστολίδης, Φιλιππίδης. Τίποτα, πέντε βαθέλα, δεν υπάρχει κάτι. Αμυντικό rebound από τον Μπαβέκα. Προσπαθεί να πάρει πάνω στο Καρακίτσο, δεν την πάει. Κουρδάκης θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Και πολύ έξυπνο φάουλ από τον Γεωράκη. Σταματάει τον ενθουσιασμό. Λίγκος, Καρακίτσιος, θα σου πάρει πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας μοντέρνος συνήθως, παίζει 4, στα βαριά σχήματα παίζει και 5, αλλά στα βαριά παίξει όπως είδατε, 4-2.
Γίνει ο Γκούμας το σκριν. Για τρεις. Χτυπάει και το κεφάλι του. Κουβουλής. Φιγουράκι. Για τρεις ο Γεράκης πίσω το σκριν του Γαρακίτσου. Άστοχος, ο Ποστόρης χτυπάει την μπάλα και θα πάει στον Φιλιππίδη. Θα πάει στον Κουβουλή. Γεράκης πάλι. Μπαδέκας. Λίγκος. Είμαστε με την κόρη rebound. Βάκης. Είναι το σπάρμα προς λίγο σπάρμα. Μια σύνδεση είναι καλή πάσα. Λίγο στρέκει στον ενδιασμό. Παίζει το μπλοκ. Παίζει το μπλοκ από τον Κούμα. Και έχουμε τεχνική κοινή στο λίγο. Κατευθείαν 2 το ίδιο σημείο, όχι 1, 2. Έβγαλε ο Χουρδ στη βολή και επαναφορά από πίσω. Πιέζουμε την καμπίδα. Κάνε και στους φάουλ. Λυπίδης, Νασίδης. Πάει στο καλά, θα στο πίσω, θα στο πίσω, Νίκος με τον Παλ 10, γυρνάει ο Παλ όμορφα για να ξέρω. Πάνε το Φιλιππίδη. Και με time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Μπάλα με τον Σαντζίνα Λίζαρ, την τέτοια μηνά το time out των... Του Τζάκερ, νομίζω. Νίκος για τρεις πίσω το σπίνερ. Πολύ ωραίο, πολύ καλή προσπάθεια. 7-6 μπροστά είναι. Λίζα, Αλεξάνδρος. Καλά που φάρε τον Κούμα, πολύ όμορφη ενέργεια. Πήρε την εσωτερική, πήρε τα βήματα από τον Αντουανίτη και κατάφερε και έβαλε το καλά που κέρδισε τον φάλο που είχε πάρει βάλει καλύτερο το σώμα του από τον Αντουανίτη. Κούμας έστωχος. Η αλλαγή δεν ήταν έτσι κακό στο ψυχό, να πρέπει οι αλλαγές να έρθουν εδώ. Αρβανίτης. Καρακίτσος. Λίγκος. Πάνω από το Χορδάκι και νομίζω το δεύτερο. Αρβανίτης, θα σου πάρει όχι. Λίγος, το βάλε τον λίγο. Τώρα πήγε πάνω του ο Μινασίδης, φανταστικός αμυντικός. Αρβανίτης. Thank you.
Ιωαννίδης που μας διαμονινασίζει, που μας ένα ωραίο drive και δίζω φάουλ, δεν θα βάλω το καλάθι. Θα έχει αλλαγή. Μπαίνει με το έξω Μουρατίδης, βγήκε ο Λίγκος, ο οποίος έκανε πολύ καλό από το δεκάλεπτο, έχει βάλει δύο τρίποντα. Είναι ο πρώτος χώρος ομάδας σίγουρα. Που μας έρθει στην πρώτη βολή. 10-10. Ο Σιώτας. Δεύτερο τρίποντο, όχι θα αστυχήσω. Ο Γουλής απέναντι την πάσα στον Μουραπίδη, Αμπανίτης. Σκρέσω του Γουλή, ο Γουλής δεν πρέπει σωστά. Μουραπίδης για δύο υποταδιοίκες του Σκότο. Σκότα, Φιλιππίδης, Σκότα. Και γεράξω κατά βέβαια της μπάλας. Μουρατίδης. Πάει στο πίσ. Αριστερό κουπ, θα άλλο σκότας. Ότι κάτω παραδέχεται. Έχουμε αναγιωστεί για τα τσακάλια. Έτσι όπως το Λίδης. Ο Βούλγαρης μπαίνει ψηλός, μπαίνει ψηλός. 11-12 το σκορ. Βούλγαρης, θα έρθει να παίρνει την βολή. Δεύτερη φορά που κερδίζει πάει στον Αρβανίτη. Ο Γκούμας, δεύτερο goal foul. Είναι δύσκολο να ακολουθήσει τον Αρβανίτη. Τον Γκούμα με συγχωρείτε. Είναι δύσκολο ο Αρβανίτη να ακολουθήσει. Το 10-15, 2,5 θα έχει λήξει το περίοδο. Βανίτη πάει στο post. Θέλει το γάλα στο χείρ που είμαστε με την rebound. Πάσκα μπροστά μας. Κάτω μας μάλλον. Γούμας για τρεις. Συνεχίζει στρουφώνει και παίρνει το ψηφικό rebound. Συνεχίζεις. Ακάει σου πάρει αυτό το χείρ. Μέχρι το μικρό rebound και γεράκες. Πολύ μεγάλο μέρος του πρώτου περίοδου. Μουραντίδης δίνει την πάλι στο κόψιμο. Η Γεράκη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση, δεν θα βάλει το καλά, θα κερδίσει το φάουλ. Μπήκε ο Βαραμπέρης. Δεν έκανε δύο φάλο και έκανε δύο όμως ένα, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Γεράκι σάφτω στο πρώτο βόλιο. Έρχομαι 13-15, Άσκας Φιλιππίδης, της έβγει μπάλα αυτά στην Φιλιππίδη. Πάσε το Βούλγαρη. Δήμας Βούλγαρη. Πάσε το Βούλγαρη. Πάσε το Βούλγαρη. Πάσε το Βούλγαρη. Πάσε το Βούλγαρη. Γεράκης για τρεις.
καλός παίκτης. Έντος είναι ο Βούλγαρης, τε Παπί, πατάει στο πάλι, αφού είχε να βρει στο μικρό rebound. Στην βολή που ξαναμπήκε δεν είχε περισσότερο να τρέξει, δεν έτρεξε, σε επίθεση. Το σκυρίτε, θα βάλει το καλά στο 2-1. 15-15. Βγαίνει ο Μιχαλός Φιλιππίδης από τα σκρίν, θα σπάρει για 3. Ένα καλό στερ θα νιάτα πολύ, πολύ καλό στερ. Όχι, μπάλα πάλι για τους Βάγκαλες. Βούτυξε και ο Βούγκαλες. Για να φέρω να κερδίσει την μπάλα. Το σπίτι δεν σπάει, step side. Άστοχος. Σε 50 σημεία από το W, τώρα το να βγαίνει το καλάθι να μπει.
Συνόμαστε και πάλι λοιπόν στην δεύτερη περίοδο. Ζητάει τώρα το 8, θα συνεχίσουμε μια πολύ δυνατή εξυπηρέτηση. Θα δώσει το πρώτο μεγάλο, πιστεύω να ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τάσκα. Εδώ σκέφτομαι τον Βούλγαρη, που σε παραμένει στη δεύτερη περίοδο. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Τάσκα στον πιστευτικό Βούλγαρη, ο οποίος ήταν για να δει. Μαζί με τον Αποστολίδη, που έχει εμπειρία και elite πλέον. Μαζί μας στον Αποστολίδη. Πανώς. Και εδώ λέγαμε αυτό το πρόσφυγε μπήκε. Πού μας. Πού να την πάρει στα μέσα. Καλά, αυτή και φάουλ. Είναι στον Δίκολο. Και από τα 20. Η αλλαγή η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως. Λίγος περνάει η Λίγος στον πάγκο και η Μαρία Βεγανάζα τις φωτογραφίες. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση. Χουρδάκη σε πρώτη κατοχή μετά από την επαγγελματικό Πανκέ. Σιώτας από την γωνία Κάραμαν θα είμαστε μέσα. Νόλ πάσα ωραία στο Χουρδάκη. Έχει μια προσκλήση. Είναι προσκλητικό στον υπερπάνω Βιεράκη. Βούλγαρης αρθένα ποστάρι. Καλημέρι, Αρμανή κάνει μια προσθήση, πάει μέχρι μέσα και να βάλει την βάση του Μαρκέ. Πήγε να βάλει μια πολύ ωραία πάσα, πήγε σε δεύτερο χρόνο από την Βουλγαρία. Ο οποίος θα στο κει απέναντι στον Καλημέρι. Πάρχει την rebound και ανανέωση. Και όπως μένει μέχρι μέσα είναι άστοχο αυτό το αμυντικό rebound από την Καλημέρι. Λέβης έχει πάρει το rebound. Ο Δίδης. Είχε για τον Βουλής τώρα ο Νάγκης. Λάθος, έκλεισε ο Κουρδάκης. Θυμίζω σε σιγά-σιγά στο εξηγείτε και στα κεφτήματα και τίμησε. Πρέπει στον Αντίνη Παναγιώνα να χάσει. Κερδί και κάνει την κύχη ρομμία Καραγκόλιος. Και το σκρίνει από τον Σιώπη Σούφια 3. Σέστοχος! Και να δείξει το σκρίνει τον αρχικό. Να απελευθερωθεί και να εκτελέσει και να εστοχίσει ο Καραγκόλιος. 17-29, πρέπει να ξεκολλήσουν από τους 17 καταραμένους όντως των ερευνητικού για τους Wizards. Θέλει ο Λίγκος, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή αρχή εδώ πέρα. Πάλι που έχει χειριωθείς τον Χουρδάκη. Όχι, νούμερο 7, λέει, τον Καραγκόλιο. Ο πρώτος τώρα θα περάσει εκτός για τους γυπνόμαυρους. Σκοφίζω τον πάγκο της η... Νατσίδης περνάει εντός, άσχος ο Λίγκος στην πρώτη βολή και όμως είναι θέμα. Ας όμως είναι η δεύτερη αμυντικό rebound του Κάραμαν. Ποιος θέλει να τρέξει. Κάραμαν. Κατακούτε μοίρες, στον πάσα στο Κουρδάκι που βρήκε. Παίρνει στο ψηλότερο παίκτη τώρα πάνω του, καυτή πάσα, τρύπωσε ο Κάραμαν, έχει συμφορτωθεί το προσωπικό του δίπολο, είναι άσχος όλος κάτω καλά. Λίγο σε βαθμό, Πάγκο για σπέκτη να σηκωθεί, πράγματι σηκώνεται.
παρακίνητο. Και κρίμα βήματα από τον Ελλήνιο. Εδώ που καλύτερα από έδειξε ο Καταβάλιος. Βουλγαρίς στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες. Βάσκαν και Βουλγαρίς κάποιες στον πάγκο. Στον Λίδης τώρα. Ρεκόρισε ότι η γωνία σου για 3 είναι έτσι και αυτός. 17-32. Συνεχίζεται το πολυμφόλο των Τζάκαλς. Θα πήραμε τον 6-75. Λίγος. Στήνεται μέσα ωραία πάσα. Στήνεται τελή επιτέλους σκορ. Κουρδάκης. Κάποιος κάτι λέει στην γωνία που ήταν ο Καρακόντιος, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα, πάει μόνος μέσα, βρέθηκε σε ψηλότερο αντίπαλο τον Βαγκάκα. Κουρδάκης δεν έχει συμμετείχει, δεν έχει τόσο λίγος. Ωραία πάσα τον Βαγκάκα, ο οποίος θα βγει την στο καλάθι. Τώρα θα πέσει, έχει σηκωθεί και γελάει για να το πω. Γι' αυτό, άλλωστε ήταν αυτά τα του Κάραμαν, γιατί γελάμε. Λάγιο για να δείτε. Ξέρετε, δεν θα με παρεξηγήσει για να ακούσει τη μετάδοση. Μητσολίδης, σε ποια τρεις πήρε από το Κουρδάκι, είναι άστοχο αυτό, δεν μπορεί να εξηγήσει τα τρίμα του Κουρδάκι, αν σε αυτή την πλάκη του πάση. Γεράκι, γεράκι σαν μέρα και το Κουρδάκι, έχει διεξηγηθεί από δύο, έχει πέσει κάτω, έχει διεξηγηθεί με φάουλο ο Μασίδης. Θα εκτελέσει βολές καθώς έχουν εκτελήσει τα φάουλ τους οι Jackals. Να, είναι αθλητικό για τους Lizards, οι οποίοι μπορούν να ρίξουν διαφορά κάτω από τους 10. Να είναι ευτυχής και στις 2 Λιράδες, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί, έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Στην εγκυλοποίηση στους 10 μπορεί. Αυτός ο Γιονάκης πράγμα της είναι 4-22-32. Κουρδάκης. Να μην πας στον Καρακόγιο. Λίγης ανεβαίνει στο έγινο εδώ στο screen, αν δείτε από αυτό, βέβαια σε άλλον παίκτη τώρα προς τη μήνα αλλαγές και εξή αλλαγές στα screen, για φίλη. Μπορεί να θέλει στο βουλάκι και πάλι ο οποίος θα φτάξει μια πάση από το Λίγης, θέλει να αποστάρει αυτό δευτερόλεπτα. Το δευτερόλεπτο θα γυρίσει, είναι έστοχο τελικά, κέρδισε τον Μπανέκα παρότι το ρόζο του προσφύγου θα φτάξει μια καλή άμυνα. Γεράκης. Έτσι βέβαια το screen από τον Αρχίδος ο Διατρής, είναι άστοχος ψηλά, ο Μπανέκα δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Οι οποίοι ετοιμάζουν και διπλή αλλαγή και εδώ σαν διπλή τελικά η Wizards, σαν διπλή αν έχω σωστή εντύπωση. Εδώ έχει μεγάλη μπάσα στη γωνία, Κάραμαν. Έτσι βάλω ο Μασίδης, γίνεται πολύ ωραία το κορμίκι, είναι άσχημο, όμως δεν μεγάλη μπάσα, το οποίο συγκρατεί ο λίγος μέρος σε έναν, δύο, έκανε μια προσπίση, υπέροχα, απελευθεράθηκε. Κάνε στην πάνω το καλάθι, 26-34, σύμβολο time out. Είναι καλές και Τζάκαλ, τώρα βλέπετε τη διαφορά. Πέφτει να πέφτει καθώς και το momentum να αλλάζει χέρια και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο τους 8 πλέον και φορά στο 26-34 μηνύτερη μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Αμέντρη στο Χριστό και να στείλει τις 10, 3 λεπτά για την ύξη, 2-54 για να είμαστε ακριβείς. Έχουν το time out του Jackals, έχουν είναι φόρα από Sprite, είναι φόρα μια στήριξη και αφήνει πάνω στα λάθη το 26-36 και φορά εκ νέου στους 10 πόντους. Σήμερα τον Γκάζι. Γκούλης για 3, έτσι όπως τώρα είναι καλό το τίποτο. Είναι καλό για τους Wizards. Κουρδάκης. Πέρα από την παραγωγή και καλυμπάζει από τον Αποστολίδη του παρέχοντας μας. Μας είναι χωρίς τα 12 και από 2 και εμείς με φόλου χαμηλά από τον πρώτο παίκτη που πήγε πάνω του λογικά. Να όντι 31, που πάντα έκανα φέρετε εγώ. Τώρα στα 13 δευτερόλεπτα το Λίτσι έκανε μια προσπίση χωρίς να κάνει βήματα μέχρι μέσα, στέγεται και εκτελεί, είναι άτομος απέναντι στον Κούρι, σε δικό rebound και φάλτ ψηλά αυτή τη φορά, θα την καταρχήσω
διορθώνουμε τη διόρθωση. Προσθέτει λοιπόν τις βολές. Αυτό το πρώτο. Και ένα φάουλ χαμηλά που ήθελε να δώσει στην Λίζα με κάποιο τρόπο αντιστρέφεται εντός εισαγωγικών. Έτσι υπάρχουν βολές. Εδώ στη δεύτερη αποστολή. Ο οποίος ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει, ανεβαίνει ψηλά πιο καλά για να δώσει το screens. Αυτή η πάσα βγαίνει να βγάλει ένα ωραίο team play, η ομάδα των Wizards, το οποίο βγαίνει γύρω από το σύντομο του τώρα σου για 3 από το λίγο είναι άσοβος με ωραίο nickname. Είναι άσοβος στην προσπάθεια να πάρει το rebound του μας. Μπορεί να υποθεί αυτό. Πολύ σημαντικό, άρα μπορεί. 1.44 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Βουλής λίγο σου για 3 από τη γωνία. Τώρα άσοβο σου το πιγεράκι. Είναι να βάλει μια περίπτωση για να για το Βουλής. Κουρδάκης τώρα. Λίγος φιλικούς τώρα. Το screen στέκεται με το σχολείο απέναντι στο screen. Και όπως το λέει η περιφέρα μέσα στη ρακέτα σε 9.42. Στη 9.40 διευθώνουμε. Στην πια 3, στάσω τώρα από τον λίγο εκθετικό rebound από τον Καρκίδο. Λίγος τώρα από τη γωνία έκανε μια προσπάθεια γερά και κοιτάξτε πώς παίζει άμυνα ο Καρκίδος. Τώρα περνάει εκτός. Από το παιχνίδι τους, αλλά δεν δίνει dividends η τρίποτη τους τρίποτα τους κυνήγει τους Blizzards. Επίσης επίσης μια φίλης τώρα με την μπάλα από τη γωνία ο Γκούμας στα 10 δευτερόλεπτα ενημερά στο Περμπάγκο. Μας πάει μέχρι μέσα, έβγαλε μια πάσα στην επίθεση, μέχρι μέσα στην ρακέτα ο Ρουδάκης, ο οποίος ήθελε να πάρει πάσα, πάει το κριτικό rebound όπως ο Λίδης δεν κατάφερε. Λίγος μέχρι μέσα με ένα υπόγειο lay-up, είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Μινεσίδη. Θέλει να τρέξει, πιέζει από τον Βούλη, υπάρχει flexion από τον Καρδίδη και μπάλα, πάει στο κριτικό, δίκη άμυνα. Τελευταία δευτερόλεπτα 16, όλα για τους Λίδες, Μπούρναρης και διαφορά κάτω από τους 13 πόντους. Από τους 11 πόντους, 13 δευτερόλεπτα, αυτό. Για να δούμε, Γεράκης, 8 δευτερόλεπτα πράγματι τώρα. Γεράκης, Βουλής, έχασε από δύο παίκτες. Γεράκης, λοιπόν, θα γυρίσαμε 3-2. Για το βοηθό μας, Airborne, στα 9.40, τελικό σκορ, δεύτερη περίοδο πρώτη μισού. Βέβαια τους έχουν βρει πολύ μεγάλο ρυθμό στην δεύτερη περίοδο. Με η πρώτη εκεί ήταν Χάνιν Θάντ, έφτασαν τη διαφορά ακόμα και στους 15 πόντους του Τζάκαλς συνολικά. Βλέπουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την έναρξη της τρίτης περίοδου της αναμέτρησης, 29-40. Είναι ο Ζήμιο Τζάκαλς, οι οποίοι με 11 πόντους έχουν χάσει μερικώς τη διαφορά, αλλά έχουν το momentum και την διαφορά. Στέλνει την τελή, ωραία από τον ψηλό από τον Βούλγαρη, ο οποίος έχει περάσει εκ νέου στην αναμέτρηση. Βουλής. Περάκης τώρα. Διαφέρεις από την κορυφή, είναι άτομος επιμένως από την κορυφή. Σε ένα ρεξή της τρίτης περίοδου η Λίγαν. Ωραία όπως συγγένει τώρα Τάσκας. Έρχεται σαν σύμφωνα στο φίλι την πάρα στο καλάκι, 29-44. Διαφορά και πάλι στους 15 με ένα μικρό 0-4 σερί που τρέχουν οι Jackals. Λίγος ωραία, πάσα θα ήθελα να καταφέρει να κρατήσει ο Λίγος. Πάστε τώρα. Την προηγούμενη φάση την βλέπω για re-upload από τον Τάσκα, το συνηθίζει και πολύ καλά κάνει. Συνηθίζει τώρα. Συνηθίζει από τον Τέτα στέκεται και εκτελεί από πίσω ότι ήταν προσωπικός αντίπαλος. Δεν κατάφερε ο Βουλής να τον κουκλώσει. Με τις λέξεις 29-46 διαφορά στους 17 πόντους. Λοιπόν,
Παίρνει τον Φιλιππίδη, παίρνει το σκρίνο από τον Νικίτσο. Με τη μέσα του Φιλιππίδη σε εξακολουθεί, είναι πάνω του και έχει κάνει το φάουλ τώρα. Αρχίζω στην παραφορά. Ρεμπέρις. Στα 10 δευτερόλεπτα παίρνει τον Βούλγαρη. Καλή άμυνα, καλή επίθεση. Καλή άμυνα κέρδισε αυτή τη φορά. Με τον άποδο λέγαμε και είχε περαχθεί τόσο. Ο Βούλγαρης έβγαλε την άμυνα. Η αφήνιση περνάει, παίρνει τον φάουλ που θα μετακινήσει αυτή τη φορά. Βρέθηκε εκεί. Να φύγεις στην επαναφορά. Τάσκας, έχει ανέβει πολύ ψηλά ο κεράκης για να τον πιέσει. Σε όταν δίνει το screen, άλλος παίκτης τώρα πάνω στον Τάσκα, ο οποίος έβαλε την πάσα. Βούλγαρης. Έχει μέσα με μια σύνδεση με έναν άποδο, λέει, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίτεχνο. Αυτό που πήγε να κάνει κούρση τον λίγο στον Τάσκα. Για highlights, 8 και 17 για τη λήξη της 4ης περίοδου πια. Σκύβης. Για τρεις δίστασες το πήρες στη δεύτερη φάση. Κάθος με τον Βόνι που έχει πάρει μπάλα. Επιθετικό rebound από τον Κορινασίδη. Μέσα πέρασε πολύ κόσμο παραδόνιση της πρόοδος. Βόνι πάσα από τον Τάσκα στην πορεία του Ιδρύτης στα 8. Κλειστή από τον Ορδίπολο. Στόντας πετάει την μπάλα μετά. Μπλόκι είναι εύκοχος. Ράκης. Ρεζίτος τώρα. Γκος. Πούλης στο λίγο που τελεί. Είναι άστοχος. Υπάρχουν τελές εκτός. Είναι για... Λίδαν. Κέφτηκα. Πούλης στην επαναφορά λοιπόν για τους Λίζαντς. Γεράκης. Την κορυφή. Την τελείο καναμπερίς με ταμπλό. Είναι εύκοχος. Έπαιξε την επαναφορά. Πέρασε το κέντρο, πέρασε το βιβλίο, ποιος της εξακολουθίας τον πιέζει πολύ. Και τι πάσε τώρα ο Βούλγαρης. Πέρασε τον Ρεμπέρι, έχει γυρίσει από τη μία, έχει γυρίσει από την άλλη. Αυτόχισε, τέσσερις παίκτες του Λεγκάγιου, τον rebound τελικά. Ο Γεράκης μεγάλη προσπάθεια, πάσε τον Βουλή, τον ακολουθεί ο Μινασίδης. Μεγάλη προσπάθεια και φάουλ ψηλά για δύο βολές από τον Μινασίδη στον μισθό του Γαλλού. Ας έχει δεύτερη αμυντικό ρυμπάν φιόντας. Κάσκα τώρα. Έχει στα 18 ευρώντα, παίρνει το σημείο στον Βασίλη και επιστρέφει τώρα την μπάλα. Θέλει με χέρι σου πια τρεις. Άστοχος αμυντικό ρυμπάν από τον Καρακιτζό. Πάλι ούτε τώρα το καλάθι του Καραμπέρι, ο οποίος θα αναφέρει το κυβικό rebound βόλιο και έτσι θα το μάθει το Λίγαν. Σε αυτήν την επίθεση η Βούλγαρης έχει κάνει ένα ακόμα φάουλ. Πάει μέχρι μέσα με το Ράνι, πρώτο ενάζομαι στο κορυφαίο του Βασίλη. Απέναντι σε πολύ κόσμο και το καλάθι
Μάκη έρχεται για το 3.50. Τάσκα, πάλι το ίδιο ματσάπ. Δεν ξέρω τι είναι η Τάσκα, αλλά καλά. Λίγος μέχρι μέσα πέρασε από το 2 αντιπάλου στην Τάσκα, μια άλλη πρώτη με την κόρη μπάουν. Τσούρας, τώρα αφήνει την πάρα στο καλάθι, πάμε για ένα ακόμα ρίχος. Λοιπόν, τώρα ο Σίγουσος, με την πάσα δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την πρώτη, ούτε σε δεύτερη, σε τρίτη φάση και θα βγάλει και πάνω κεράκι. Ο Καραμπέρης δεν έχει σκόρπι για να με φάω από τον Βούλγαρη. Η δεύτερη 34-52. Περάσει εκτός από την παρέμβαση του Ερβανίδη, αλλά η εποχή παραμένει για τους κίνδυνους. Τάσκα, στα 10 δευτερόλεπτα. Μέσα του δείξει να μένει την πάσα του Στολίδης και η Τάσκα λαμβάνοντας την πάσα από τον Πρέντεκ των Τσέλιανς. Γεράκης. Μαρτίδης βάζει την πάλα στο παρκέ στα 14 δευτερόλεπτα. Πραγματοποιηθεί πράγματι, οκ. Και τώρα ο Χουρδάκης θα περάσει στη θέση του Σιώτα, πράγμα. Σημαίνει ότι... Α, όχι. Και ο Φιλιππίδης περνάει στον Πάγκο. Στη θέση του Φιλιππίδη λοιπόν περνάει ο Χουρδάκης στη θέση του Σιώτα ο Κάραμαν. Πήγα να πω χαμηλώνει το σήμα των κίτρινων. Αποστολίδης πήρα τον Τάσκα. Συντερίζει τον Κάραμαν. Κάνε μια προσποίηση και πάει μέχρι μέσα. Κάραμαν όλες αφήνει την πάρα στο καλάθι. Γνωστό σε ο Κάραμαν. 36-54. Κούλης με τα μπλόγι άσχολος από τη γωνία τώρα λαμβάνοντας ο Κούλης Λίγος σε για 3 είναι έστωχος τώρα 39-54. Για 3 από την γωνία, έστοχος! 1,3 από τον ίδιο. Μίση την επαναφορά. Δεν βάζει κιόλας. Λίγος. Λίγος μέχρι μέσα φεστάει την μπάλα, είναι άφρον, το λέει άφεξε την κόρη μπάουλ στον Βενίδη, ο οποίος κόβηκε χωρίς φάουλ. Μεγάλη πάσα τώρα τάσκα στο λιθό γήπεδο για να δούμε. Απέναντι σε ψηλότερο τυχόν τον κέρδισε και έβαλε και το καλάθι. Πώς θα κερδίσει το φάουλ από τον Βενίδη. 2 πόντι. Θα τους πάρει αυτός και ο Τζάκαλτς. 39-59, Ερβανίδης. Και δεν εκτελεί τελικά. Απέναντι στον Αποστολίδη και συνεργασμένα είναι άστοχος αμυντικό ριμπάουντ του Δάκη. Ο Δάκης ο οποίος γεμίζει την θέση του. Αφόρυβα. Τώρα λίγο να υπάρξει παράβαση. Συγκρατεί τελικά ο Δάκης χωρίς να την κάνει. Βιβάτων. Στο 2-3 είναι άστοχος που έχει βγει από το προηγούμενο δεν καταφέρει να βάλει αυτό από τον Γεράρκη μαρκαριζόμενος. Μαρκαριζόμενος, ούτε. Μαρκαριζόμενος, εν πάση περιπτώσει, Γεράρκη. Τώρα δεν θα καταφέρει να βλέπει τώρα μια σύνδεση από την κούληση για 3 από τις 45 μοίρες είναι άστοχος ο Λίγος. Καταφέρνει εκτός. Παρατήρησε και ο Βασίλης.
το εντολή του Χουρτάκη, ο οποίος διπλώνεται και κάνει την μπάλα στο Μίλ και έχει κάνει το φάουλ, έχει κερδίσει το φάουλ. Έχει κάνει το φάουλ ο Χουρτάκη. Κούλης. Αυτή
ξαναπάρει πολύ ωραία από τον ψηλό που είχε βρεθεί στην κορυφή. Αρβανίδη, πάνω στην κορυφή. Αποστολίδη. Κάραμα τώρα. Κάραμα μεγάλη πάσα. Ένα ακόμα τίμη κορδιά να τον αποστολίδη. Θα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία από την Ασίδη. Αρβανίδη μέχρι μέσα. Αφήνει τώρα την μπάλα στο καλάθι. Και παράδειγμα κάνουμε την σύγκοφη. Σηκώνεται από την βοήθεια του κουτάκι ο τέχνημα βήματα. Παραφορά λοιπόν, Αρβανίδη. Ο Ρωτήρης έχει την ευκαιρία απέναντι στον αμυντικό δίπολο, έλεγα από την Συμβουλή, είναι άστοχος. 33 δευτερόλεπτα για τη στρίκη σε ποια περίοδο, κάναμε την κρασί. Αυτή και είναι ευτοχώς. Σχεδόν όλοι οι επίδεσοι παραέναντι κάτι για τους Wizards. Και Ρόγκης. Για να μας πάρει ο Ρόγκης το κάνει μέχρι μέσα. Είναι ευτοχώς. Καθήν και πόρμε. 46-59 fake. 46-59. Ρόγκης. Μέσα κάνει μια προσθήση μέχρι μέσα. Όχι παραλίγο καλά. Δύο βολές, σε νεκρό χρόνο. Νούμερο 6 ο ρεφ. Συμπροφίδε να παίρνετε. Έτσι πάνε στον πάγκο λοιπόν, σου δέξεις εκτελέσεις βολές. Ναι, έστω που στην πρώτη. 6-6-6. Άνθρωπος δεύτερη. Τελικός κόρτης της περιόδου 46-6-6. Την εφορά έχει στον τηλεοπίδη 21 ακόμα δεκάλεπτο για την λήξη της αναμέτρησης της κανονικής περιόδου. Μας περιπτώσει επιστρέφουμε σε πολεμικό. Είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την τέταρτη περίοδο στην αναμέτρηση 46-6-6. Οι Jackals έχουν καταφέρει να προσφέρουν μια μεγάλη υπέρθυνση διαφορά πέραν την μια ομάδα η οποία παίρνει στην Master Fancy για 3 είναι άτομο στο λιωδάκι του Σολι Φάουλ και στίγμα Φάουλ κάνει στον Βουλγάρι Μουραδίδης. Ο Φάουλ στα 16 δευτερόλεπτα στον πρώτο τέταρτη περίοδο. Κάναμε τους για 3, το άστομο στην μπάλα μπήκε και βγήκε τα βάζει 2-3. Ό,τι η μπάλα περνάει εκτός απέναντι στον Αποστολίδη. Ο Μεωτήτσος είναι ένας μπάλα εκτός. Ζάκης. Στην για 3 απέναντι στο Γεράκη, έφυγος Καρακόλιος. Ζάκης. Πάρει την μπάλα τώρα Αρβανίτης. Μέσα στήριγμα για πόδι. Οπ, θα πάρει την μπάλα, θα πετάξει. Και θα το βάλει όμως ο Μιχάλης. Αλλά το βάλει. Μου δίνει την παραφορά Αρβανίτης. Οπότε τώρα έχει μέσα σκαστή ωραία από τον Λασούδη, από τον Μοραδίδη, τον Ιστερίδη, πίσω από εκεί. Γυράζει στην κρατή τελικά έρθει από την πίση του Καρακόλιου. Ιστερίδη στην κρατή, θέλει να στον κρατή, ελφέ, ελεύθερο. Με τον Λιβάο με τον Ράμα. Καρακόλιο. Μεγάλη πάσα από τώρα τώρα σε ποιοντική για αυτόν θέση. Είναι άστοχος όμως ο Βρόξ την πάρα που είναι ο Σύπρος. Ο Ιστερίδης εκεί που είναι ο Γεράκης. Φλέκτου ο Μούργανης πέφτοντας κάτω. Όλα περνάει εκτός. Ευχαριστώ. Μέχρι μέσα αφήνει κοντά στο καλάθι ο Γεράκης, είναι άστοχος. Μυθικό rebound. Το τρέξιμο. Θα τον αποστολίδι. Ο Ρίδης του διατρίζει στους 45 περίπου μοίρες, είναι άστοχος. Κάτω μια εκτός και είναι για. Ωραία. Τζάγκλς, λοιπόν.
Όχι λίγο Κουτσάκης στον Αποστολίδη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα το σέκοψε πράγματι. Για 3 από τους 45 μήνες είναι άστοχο στο κούκαρι στο τελικό rebound από τον ίδιο. Αποστολίδης στελεί με τα μπλό, είναι άστοχος ο Κουτσάκης με τη μία του θετικό rebound και το σουτούνε τώρα και πάλι πάσα στον Βούλγαρη από εκεί στον Κάραμαρ. Χαοτική επίθεση η οποία δεν έχει αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμής για τους Jackals. Στην πάσα τώρα δεν θα περάσει τον Αποστολίδη, ο οποίος έχει κάνει και 3 δευτερόλεπτα λίγο πριν πάρει ο μπάλα το κουρδάκι. Από την πάσα το κουρδάκι. Άστοχος ο Λίγκος αμυντικό rebound. Και ο Δάβιος έχει περάσει πλέον μετά από αυτή ώρα. Αποστολίδης έχει περάσει τον Φάγκο στη θέση του. Καρακόλιος για 3 απέναντι σε καλή άμυνα. Ψηλά είναι άστοχος. Μπορεί να της παίρνει το ψηφιακό rebound. Του Δάβιος. Ο Δάβιος παίρνει το screen από τον Βούλγαρη. Το πλάγιο πέταξε την μπάλα στον Σιώδα. Καρακόλιος τώρα για 3. Άστοχος πάρει την μπάλα. Και ο Κουρδάκης με το ψηφιακό rebound απέναντι σε ψηλότερους αντιπάλους. Τρύπασε τη στιγμή. Για 3 άλλαξε μέσα στη ρακέτα, ξαναπήρε, είναι άστοχος και δεν θα πάρει το μυστικό rebound, θα το πάρει ο Κάρμαν. Κάρμαν θέλει να τρέξει, σκαστή πάσα ωραία και αφήνει σερβίρι στο καλάδι ο Καρακόλιος. Και το 46-75 διαφορά θυσιάζει τους 30 πόντους, στήριγμα, time out. Με το λέει Λίζαρ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνεχεία και είναι μαζί μας. Έχουμε στρέψει λοιπόν από το time out, 7 λεπτά για τη λήξη. Η πρώτη κατοχή από αυτό είναι για τους Λίζαρ, οι οποίοι το κάλυψαν κιόλας. Ραμπέρις ψάχνει μια πάσα, δεν την έδωσε περίπτωση στο πλάκι του Αρβανίκη. Στήριγμα φάουλ το έχει πληρωθεί στον Λίγαρη, ο οποίος θα περάσει εκτός από στον ίδιο θέση του. Λίγης και περάσει στον πάγο για να περάσει ο Σκότας, τώρα θα παίξει μαζί με αυτόν. Τρώω λίγο εγώ. Στο χειρό τη βολή ήταν μια μικρή περιπέτεια του Ραμπέρι. Μέχρι μέσα Κάρμαν. Μεγάλη πάση στην γωνία, Φιλιππίδης συγκρατεί από την γωνία παραλίγο να πατήσει. Στο για 3, το σκέφτηκε, το πήρε με ταπλό από την γωνία. Είναι άστοχος ο Φιλιππίδης στο ψηλότερο αντίπαλο. Κλείς, καλό πάση γκέιμ, σε πολύ καλή άμυνα, Χουρδάκη στα όρια του φάουλ στον Καρκίζο. Αντικόρη πάρα στις κέντρα, μεγάλη πάσα. Συγκρατεί ο Φιλιππίδης στη γωνία. Αυτό δευτερόλεπτα, σκουστή πάσα, Χουρδάκης. Μάτισε, αυτό τώρα δεν θα βγει στον Σκότα. Όχι, δεν θα περνάει γιατί την μπάλα να πάνε εκτός. Πάλι λίγο στο Λέξ. Μου αλλαγή, Κουρδάκης θα περάσει τον Πάγκο Τάσκας εντός μετά από 2 ώρα. Κάραμα στην παραφορά, μάλλον πάσα έκανε μια προσπίση. Σκότας κόμπι χωρίς φάουλ. Μπορεί πάνω να πάρει από τον Σκότα. Το λίγο σου για 3, άστοχος, ψηλά το μυθικό rebound από τον Καρακιζό. Επίσης κατεβάζει απέναντι στον Κάραμαν. Πουλής. Πάμε στον Παδέκα, στα 12 δευτερόλεπτα που έχει γυρίσει. Σκαστή ωραία στον Καρακιζό, ο οποίος θα γυρίσει και θα πετύχει το καλάθι. Τόσκας. Διαμάντι λέει. Ρόμπος, Διαμάντι. Περιμένα μηνύματα από τους Jackals όσο παρά την επίθεσή τους. Βίδης. Βίδης πάει μέχρι μέσα, τάσκα σου για 3, μαρκαρισμένο. Από την κόρη πάνω δεν υπάρχει, υπάρχει αμυντικό από το κουβουλί. Βίδης σε παρελώνα κάνει βήματα, κρατεί. Αμανίδης. Τρίπλος μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο παράδειγμα του Βίδης, είναι εύτοχος. 1.73 έχει ανοίξει ο ρυθμός. Μισό πεντάλεπτο. Ας καθίσει σταματήσει τρίπλα, Κάραμαν.
με την αποστολή ξαναπήρε και μέσα από το στέκεται, έχει πέσει κάτω. Σηκώνεται όλα καλά. Κλείνει το με τον Περίδη. Θα ρίξει λίγο το παρκέ. Δίνει το κέι στο Βούλγαρη. Μεγάλη πάσα τώρα, δεν συγκρατεί ο Φλιππίδης, λίγο πιο δυνατή ήταν από τους που έπρεπε. Τέσσερα λεπτά ακόμα για τη λύση, ωραία πάσα, βρήκε τον Βερίδη, ο οποίος ήταν στοχή όμως. Τώρα και μέσα αφήνει την πάρα καλά και ο Τάσκας ήταν επίσης για μια του Γαραμπέρι. 1-7-7. Εδώ μας την Γκέιν, στην τελείο Καραμπέρις, είναι άστοχος, στο αμυντικό ριμπάνο του Μοστολίδη. Δεν πάσα, φύνει την μπάλα στο καλάθι ο Κάσος. Κίτος έκλεισε την μπάλα τώρα, είναι περίπτωση τρίπλα πίσω από την πλάτη και δίνει το φάουλ, είναι αυτή από τον ίδιο. Out. Με τον Λίτερ θα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 3-25 και τη λήξη της τέταρτης πια περίοδου. Έχουμε επιστρέψει 3-23 και τη λήξη της τέταρτης περίοδου. 2-4 λεπτά Τσίλισον. Επιστρέφει Καρακόζιος, έχει επιστρέψει και αυτό στο παρκέ. Μικρές φίλες στον πάγκο των Λίτερ. Από το γεγονός ότι δεν θα καταφέρει να πάρξει να θεωρήσει τον Τζάκαλ. Σούρια 3 είναι έστω πόσο ο Βεσολίδης. 31 με πόντους, κρατεί ο λίγος. Για τρεις από την γωνία είναι άστοχος, παίρνει το rebound. Καλό το κρίμα του Σμίτζα. Τώρα την πίτα στην οποία θα υποχρεωθεί σε λίγα λεπτά. Τάσκας. Ο Μεσίδης έκανε μια προσπάθεια, έφερε την πάση του και πάλι για 3 αυτός και είναι έστοχος από την γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερος. 1-88. Βέγκος καταφέρει να κερδίσει με μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει πέρυσι τα πλήγια της Μάστερ, ενώ έτσι το Χ ο Καραμπέρις σε Τέλος Λέτζιονς. 83-77. Δεν είχαν εκείνη το σούτ, αλλά και πάλι μια ομάδα που πήγε Final Four. Τάσκας, συνέχεια γνωστή. Ο Στολίδης με τον Καρακόλιο Μινασίδης τώρα στέγεται, αφήνει την μπάλα στο καλά. Είναι εύκολος πλήν του Φιλιππίδη, όλοι οι παίκτες πήραν την μπάλα γρήγορα. Δεν την πήρε καν. Νίκος. Σε ο δίλεπτο της όμως crunch time στην 10. Νίκος μέχρι μέσα άστοχος πολύ ψηλά, φέρνει το μικρό rebound ο Μινασίδης. Μεγάλη πάσα, συγκρατεί ο Τάσκας και αφήνει στο καλάθι. Είναι άστοχος όμως, παίρνει την μπάλα ο
κατέρισε από την εκλογή, είναι άτομο το πολύς μάχη, παίρνει το... Μακριά είναι άσοδος αμυντικό rebound από τον Αμερίκη. Να το σέκεψε ο Μιτασίδης τώρα στον Τζαντρίς αυτός. Λέγει την μπάλα και ο Άσκος. Ζητάει τον καλάθι. Λυπήρες στον Τζαντρίς, πήρε από τον Άσκο ο οποίος έκανε την πάσα χωρίς να γυρίζει την πάλη του Αστραφία. Συνεχίζει. Αρχίζοντας τώρα στο ανοιχτό γήπεδο έχοντας περάσει το τελευταίο λεπτό αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 55-87. Λυπήρες κοιτάει το scoreboard. Αυτολίδης για τρεις από το ίδιο σχεδόν σημείο έφτασε πιο κοντά αλλά δεν το βάλε. Λίγος Λίγος τώρα για τρεις είναι άστοχος αμυντικό λοιπόν από την Αφίδη. Και 5 δευτερόλεπτα όλα για τους Jackals, για να μας εκτελεστεί η επίθεση. Σας κρατάει, δεν νομίζω να έχουμε διάθεση να εκτελέσουμε επίθεση. Αφήνει την μπάλα στο παρκέ. Πράγματι, Jackals 55-87 τελικό σκορ στην τέταρτη περίοδο στην αναμέτρηση. Καταφέρνουν να αποδράσουν με μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Jackals είναι φορμαλισμένη. Επαλέχθη η Δρυμύτερη. Τώρα Final Four, ξεχνάμε, η οποία αποκρίθηκε από τους Respect πέρυσι. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται τη συγκεκριμένη μετάδοση. Και η διαμερική κίνηση των εθνικών από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το πιστοποιητικό υλικό και απόψε στη 10η μονιμοποιημένη αυτή τη φορά. Ευχές για όμως τη συνέχεια να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!